thank you Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε και σήμερα μαζί στην εκπομπή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή αυτή μέσα από την οποία προσπαθούμε να σχολιάζουμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού όλα τα ζητήματα τα οποία σας απασχολούν και τα στέλνετε στη διεύθυνση με email στη διεύθυνση που φαίνεται τώρα στις οθόνες σας θέλουμε μια φορά ακόμη να επισημάνουμε, να επιμείνουμε ότι δεν διεκδικούμε την αυθεντία της ερμηνείας των γραφών σε καμία περίπτωση, ούτε θεωρούμε τους εαυτούς μας ότι είναι διδάσκαλοι ή καθηγητές. Αλλά γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι είμαστε μαθητές όλοι μαζί, μαθητές του Ιησού Χριστού και όλοι μαζί μαθητεύουμε το Λόγο του Θεού μέσα από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μέσα από την Αγία Γραφή. Σήμερα θα αρχίσουμε με την ε, Αντωνία η οποία μας γράφει «Καλημέρα σας και συγχαρτήρια για την εκπομπή σας. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Ξεκίνησαν ήδη στο εξωτερικό να βάζουν το μικροτσίπ στο χέρι τους όπου με αυτά κάνουν τις αγορές και τις πωλήσεις. Είναι αυτό που λέει για το σφράγισμα στο δεξί χέρι ή στο μέτωπο ή μετά από αυτό θα ακολουθήσει κάτι άλλο. Ναι αγαπητοί φίλοι και φίλες, είναι ένα ερώτημα το οποίο πραγματικά αντιμετωπίζουμε όλοι οι χριστιανοί γιατί βλέπουμε την τεχνολογία να έχει αυξηθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε πλέον να υπάρχουν τα μικροτσίπ τα οποία μάλιστα είναι και πολύ εύκολα να τοποθετηθούν στο σώμα του ανθρώπου. Η αλήθεια είναι ότι μέσα στην αποκάλυψη του Ιωάννου μέσα από την οποία ξεκίνησαν όλα αυτά να τα γνωρίζουν οι άνθρωποι καθώς ο Θεός έδωσε στον Ιωάννη αυτό το ωραίο βιβλίο την Αποκάλυψή του, διαβάζουμε. Διαβάζουμε από το Ιώτα Γάμα κεφάλαιο και το 16 εδάφιο. Και έκαμε, ο Αντίχριστος, πάντας τους μικρούς και τους μεγάλους, τους πλούσιους και τους φτωχού, τους ελεύθερους και τους δούλους, να λάβουν χάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς ή επί των μετώπων αυτών και να μην δίνατε μη, δύναται, μη να αγοράσει ή να πωλήσει. Η να πωλησει οι έχουν το χάραγμα ή το όνομα του θηρίου ή των αριθμών του ονόματος αυτού. Ακόμη στο 11 εδάφιο όταν μιλάνε και κηρύττουν οι άγγελοι ε, μιλάνε πια και για το βασανισμό τον αιώνιο λέγοντας και ο καπνός του βασανισμού αυτών ανεβαίνει σε σε αιώνων και δεν έχουν ανάπαυση μέρα και νύχτα όσοι προσκυνούν τη θηρίον και την εικόνα αυτού και ώστε λαμβάνει το χάραγμα του ονόματος αυτού. Αλλά και σε άλλα μέρη μιλάει για τέσσερα πράγματα. Δεν είναι μόνο το χάραγμα, είναι τέσσερα πράγματα αυτά τα οποία αναφέρονται στην Αποκάλυψη του Ιωάννου. Πρώτον βέβαια είναι το χάραγμα το οποίο θα μπει στο δεξί χέρι ή στο μέτωπο αναγκαστικά τουλάχιστον τα τελευταία 3,5 χρόνια, προαιρετικά τα πρώτα 3,5 χρόνια της αποκάλυψη. Ε, δεύτερον, από το χάραγμα είναι το όνομα του θηρίου. Το όνομα του θηρίου δεν ξέρουμε τι είναι. Τρίτον είναι η εικόνα του θηρίου και αυτό δεν ξέρουμε τι είναι. Και τέταρτον είναι ο αριθμός του όνοματος του θηρίου, το οποίο μάλιστα μας λέγει ο Λόγος του Θεού ότι είναι το 666, αλλά και αυτό στην πραγματικότητα δεν το ξέρουμε. Άρα δεν είναι μόνο το χάραγμα εκείνο το οποίο αναφέρεται στην Αποκάλυψη, ε, αλλά είναι θα λέγαμε πρωτίστως το χάραγμα, γιατί πρώτα αυτό θα αναγκάσουν ο Αντίχριστος, τους ανθρώπους και ο ψευδοπροφήτης να βάλουν πρώτα το χάραγμα και ύστερα να προσκυνήσουν την εικόνα, να προσκυνήσουν το όνομα του θηρίου και τον αριθμό του ονόματος του θηρίου. Μέχρι τώρα λοιπόν αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, λεπτομέρειες επάνω σε αυτά τα μυστήρια που αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού δεν ξέρουμε. Το ερώτημα όμως της αγαπητής Αντωνίας είναι απλό και κατανοητό. Το τσιπάκι να το βάλουμε στο σώμα μας είναι αυτό το χάραγμα ή έρχεται κάτι άλλο. Το τσιπάκι σαφώς λειτουργεί με τεχνολογία European Article Number που είναι το θεωρούμε ότι είναι το 666 τα 36R, είναι το barcode. Και σε αυτό δεν μπορούμε να πούμε τα βεβαιότητα αν είναι αυτό ή θα εξελιχθεί κάτι περισσότερο. Άρα λοιπόν σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε τα βεβαιότητα ότι το τσιπάκι είναι ή δεν είναι ή πιο σωστά θα είναι τότε ή δεν θα είναι. Θα είναι αυτό ή θα είναι κάποια πιο εξελιγμένη μορφή. Το πιθανότερο είναι να είναι κάποια εξε, πιο εξελιγμένη μορφή. Βέβαια καλό θα ήταν να αποφεύγουμε όσο μπορούμε, αφού έτσι κι αλλιώς δεν είναι υποχρεωτικό, να αποφεύγουμε όσο μπορούμε να βάζουμε τέτοια πράγματα, δηλαδή πράγματα τα οποία μας δίνουν τη δυνατότητα ευκολίας πάνω στο σώμα μας. Επειδή δεν ξέρουμε και τις πονηριές του διαβόλου, αλλά δεν ξέρουμε και αν έχουμε και τέλεια αποκάλυψη που δεν έχουμε και τέλεια αποκάλυψη του Λόγου του Θεού ή πλήρη αποκάλυψη μέσα από την ε, αποκάλυψη του Ιωάννου. Άρα λοιπόν οι θέσεις μας είναι με φόβο Θεού το λέμε και με πολλές επιφυλάξεις ότι το τσιπάκι δεν μοιάζει να είναι το χάραγμα. Θα υπάρξει κάποια πιο εξελιγμένη μορφή που τότε θα είναι υποχρεωτικό να το βάζουν οι άνθρωποι με εντολή του αντίγραφου και του ψευδοπροφήτη στο δεξί χέρι, στο μέτωπο. Επίσης δεν ξέρουμε καθόλου τι είναι και τι θα είναι τότε η εικόνα του θηρίου το όνομα του θηρίου και ο αριθμός του ονόματος του θηρίου. Δεν τα ξέρουμε αυτά. Όμως παρόλα αυτά η θέση μας είναι όσο το αφιμών επάνω στο σώμα μας να μην βάζουμε τίποτα έστω και αν είναι τόσο πολύ έστω και αν τόσο πολύ διευκολύνει τη ζωή μας. Βεβαίως σαν κάρτες, σαν ταυτότητες, σαν οτιδήποτε το οποίο φέρουμε επάνω μας Εκεί δεν έχουμε κανένα φόβο γιατί είναι έξω απολύτω από το Λόγο του Θεού όπου το θέλει ο Αντίχριστος να είναι πάνω στο σώμα του ανθρώπου. Επίσης δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί το χάραγμα θα καθιστά τον άνθρωπο αδύνατον να μετανοήσει. Είναι πολλά τα μυστήρια τα οποία δεν μας είναι αποκεκαλυμμένα. Όμως εμείς αποδεχόμαστε το Λόγο του Θεού ότι είναι η απόλυτη αλήθεια και είμαστε πολύ προσεκτικοί και όλα αυτά έχουν ένα στόχο από το Θεό για μας. Όχι να μας φοβήσουν, να μας τρομοκρατήσουνε, καθόλου μάλιστα, αντιθέτως να μας ξυπνήσουν και να κατανοήσουμε ότι ο Κύριος έρχεται ταχαίως. Βεβαίω την ημέρα και την ώρα δεν την γνωρίζει κανείς ούτε ο Υιός του ανθρώπου παρά μόνο ο Πατέρας ο Ουράνιος πόσο μάλλον εμείς, αλλά όλα αυτά μας θυμίζουν αυτό που είπε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, «Ιδού έρχομαι ταχαίως». Αυτά λοιπόν αγαπητοί φίλοι και φίλες και συμπερισματικά θα λέγαμε, μην βάλουμε επάνω στο σώμα μας οτιδήποτε έχει σχέση με το να αγοράσουμε ή το να πουλήσουμε. Χωρίς όμως να σκεφτόμαστε φοβισμένα, τρομοκρατημένα ότι τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού και ο Θεός θα είναι μαζί μας, δεν θα μας αφήσει, δεν προσδιορίσει εμάς σε απόλαυση κατάρας, αλλά σε απόλαυση ευλογία. Ο Θεός, ο αγαθός Θεός, τα παιδιά Του που πιστεύουν στον Χριστό, που δέχθηκαν τον Χριστό και τα προστατεύει και θα συνεχίζει να τα προστατεύει. Συνεχίζουμε με, τη την επόμενη ερώτηση του Γρηγόρη. Σχετικά με την εικονογραφημένη βίβλο για τα παιδιά θα ήθελα να ρωτήσω είναι επιτρεπτό μέσα από το Λόγο του Θεού να ζωγραφίζουμε Αγίους και τον Ιησού Χριστόν ακόμη και για τον πιο αθώο σκοπό όπως αυτόν ώστε να είναι πιο οικείο στα παιδιά. Παραδείγματο χάρη θα μπορούσε να έχει και τις ζωγραφιές με τοπία και όχι απαραίτητα κάποια αναπαράσταση θέματος και μάλιστα με πρόσωπο κυρίαρχο τον Ιησού Χριστό. Ναι, αγαπητέ Γρηγόρη, αγαπητοί φίλοι και φίλε, είναι κάτι που πολλέ φορέ έχει συζητηθεί μέσα στου χριστιανικού κύκλου, τι πρέπει και τι δεν πρέπει. Υπάρχουν δύο βασικέ θέσει επάνω σε αυτό και καλό είναι να τι αναφέρουμε. Η πρώτη βασική θέση είναι ότι είναι γραμμένο στο λόγο του Θεού και μάλιστα στην παλαιά διαθήκη στον στον νόμο του Μωυσή Διαβάζω από το κεφάλαιο Ε, 5 κεφάλαιο και το 8 εδάφιο που είναι η δεύτερη εντολή που έδωσε ο Θεός στο Μωυσή. Μην κάμεις σε αυτόν είδωλον, μη δε ομοίωμα τεινός, όσα είναι εν το ουρανό άνω ή όσα είναι τη γη κάτω ή όσα είναι εν τη σίδαση υπό κάτω της γης, μη προσκυνήσεις αυτά, μη λατρεύσεις αυτά, γιατί εγώ Κύριος ο Θεός είμαι ζηλότυπος ανταποδίδοντα αμαρτία των πατέρων επί τα τέκνα τρίτη και τετάρτης γενεάς των μισούντων με. Και κάνουν έλεος ει γενεών των αγαπώντων και φυλάντων τα προστάγματά μου. Αλλά και στη Γενή διαθήκη, διαβάζουμε στην επιστολή προς Ρωμαίου που έγραψε ο Απόστολο Παύλος Λέγει λοιπόν ότι οι άνθρωποι οι οποίοι κατακρατούν την αλήθεια εν αδικία και απολαμβάνουν την κρίση του Θεού, την οργή του Θεού, ανάμεσα στα πολλά, στο 23 εδάφιο στο πρώτο κεφάλαιο διαβάζω, ήλαξαν τη δόξα του αφθάρτου Θεού, ισομοίωμα εικόνος φθαρτού ανθρώπου και πετινών και τετραπόδων και ερπετών. Άρα ζωγραφίζουνε με ομοίωμα ανθρώπου τη δόξα του Θεού. Και επειδή ο Ιησούς Χριστός είναι και Υιός ανθρώπου και Υιός Θεού, δεν μιλάει για τους Αγίους, επειδή λοιπόν ο Ιησούς Χριστός είναι και Υιός ανθρώπου και Υιός Θεού, καλόν είναι να αποφεύγεται η προσωπογραφία του δεδομένου ότι δεν έχει και καμία σχέση αυτό το οποίο ζωγραφίζουν γιατί καθονείς δεν είδε τον Ιησού Χριστόν ή δεν υπάρχει αποτύπωση τη εικόνα του, τον είδαν τότε όταν περπατούσε επί της γης, αλλά αποτύπωση της εικόνας του δεν υπάρχει, ώστε οποιοδήποτε πρόσωπο και αν ζωγραφίσουν δεν είναι ο Χριστός. Βέβαια αυτό ισχύει περισσότερο για τις εικόνες, το οποίο είναι είδωλο, περιγράφει ιερές καταστάσεις, δηλαδή υπάρχει μια εικόνα παραδείγματος χάρη, της Αγίας Τριάδας όπου παρουσιάζει τον πατέρα, ένα γέροντα με ματιμένα άσπρα γένια και μαλλιά και λέει αυτό είναι ο πατέρας. Αυτό είναι ευδέλιγμα στο Θεό, έτσι. Είναι ευδέλιγμα. Μπορείς να ζωγραφίσεις τώρα ένα γέροντα και να πεις ότι είναι ο πατέρας Θεός, ο ένδοξος. Αλλά και ζωγραφίζουν επίσης ένα νεαρό παιδί, νεαρό άντρα, ξανθό, με μουσι, γαλανά μάτια και λένε αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Και αυτό είναι ευδέλιγμα. Και τον προσκυνάνε, τον φιλάνε, τον λατρεύουνε και δημιουργούν και θαυματουργές εικόνες και ε, αυτά είναι ενώπιον του Θεού ευδέλιγματα, έτσι λέει ο λόγος του Θεού. Τα, κάθε είδωλο είναι ευδέλιγμα στα μάτια του Θεού, το σχένεται δηλαδή ο Θεός. Όμως επάνω σε αυτό στηριζόμενη λοιπόν αυτή η άποψη, οι άνθρωποι που έχουν αυτή την άποψη, λένε σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει στην εικονογραφημένη βίβλο για μικρά παιδιά το πρόσωπο τουλάχιστον του Ιησού Χριστού ή ακόμη πολύ περισσότερο φωτογραφία του Θεού, ισογραφική του Θεού. Γιατί αυτό δεν αρέσει καθόλου στο Θεό αλλά και γιατί δεν πρέπει τα παιδιά να συνηθίζουν να βλέπουν εικόνα προσώπου είτε του Θεού είτε του Ιησού Χριστού είτε οτιδήποτε άλλο. Βεβαίω αυτό δεν είναι εικόνα, είναι ζωγραφιά, είναι ζωγραφική. Αλλά αυτή η άποψη των αδελφών μας, των πιστών και των πιστευόντων στο όνομα του Χριστού, έχουν αυτή την άποψη που τη στηρίζουν μέσα από το Λόγο του Θεού και δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι είναι παραλογή ή παραλογισμός. Η άλλη άποψη όμως είναι ότι Βοηθάει οικονογραφημένο η, η η βίβλος, βοηθάει τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν όχι τον Θεό Ιησού Χριστό αλλά τον άνθρωπο Χριστό Ιησού όπου βλέποντας μέσα από παραστάσεις θεμάτων έρχονται πιο κοντά γιατί τα μικρά παιδιά εκείνο το οποίο μπορούν να κάνουν πιο καλά είναι να αποτυπώνουν εικόνες παρά να δημιουργούν εικόνες μέσα από το διάβασμα μέσα τους. Και αυτό δεν είναι παράλογο. Τώρα αν θέλετε την άποψή μας πάνω σε αυτό είναι ότι εφόσον υπάρχουν κάποιοι αδελφοί μας χωρίς να κρίνουμε δηλαδή ποια από, από τις δυο απόψεις είναι η σωστή τουλάχιστον σε αυτή τη στιγμή ε, εφόσον υπάρχουν κάποιοι αδελφοί μας οι οποίοι σκανδαλίζονται με το να βλέπουνε Τη ζωγραφιά του Ιησού Χριστού, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού υποτίθεται έτσι, υποτίθεται στην εικονογραφημένη βίβλο, εφόσον σκανδαλίζονται, εφόσον ενοχλούνται, εφόσον δεν θέλουν, καλό είναι να το αποφεύγουμε. Δεν είναι αρεστό ενώπιον του Θεού να δημιουργούμε έστω, δεν ξέρω αν είναι σίγουρα αλήθεια, έστω στην ελευθερία που μας έχει δώσει ο Θεός, να έχουμε εικονογραφημένο βίβλο με το πρόσωπο του ανθρώπου Χριστού Ιησού, να δημιουργούμε σκάνδαλο στον αδερφό μας, ο οποίος ας το θεωρήσουμε, που δεν είναι και σίγουρο, ότι είναι αδύνατο ασθενή στη συνείδηση. Συμπερασματικά, οι δύο αυτέ απόψει, οι οποίε μάλιστα είναι και ακραίε, ανάμεσα σε αυτέ υπάρχουν και άλλε ενδιάμεσε, που δεν θα ασχοληθούμε όμω με αυτό. Στι δύο αυτέ απόψει, ότι δεν επιτρέπεται ή επιτρέπεται να χρησιμοποιούμε ζωγραφιές λέγοντας ότι αυτή η ζωγραφιά, αυτό το ανθρώπινο πρόσωπο είναι του Ιησού Χριστού, όχι εικόνα, μια ζωγραφιά. Μέσα σε αυτές τις δύο απόψεις που δεν μπορώ να τις κρίνω εγώ ποια είναι αλήθεια και ποια είναι ψέμα, κάθε μία από αυτές τις απόψεις μέσα από το Λόγο του Θεού και μέσα από, την, από το Πνεύμα του Χριστού έχουν λογική. Εμείς σαν συμπέρασμα λέμε να αποφεύγουμε αυτή την άποψη η οποία μπορεί να σκανδαλίσει κάποιους αδελφούς μας. Αν την αποφεύγουμε. Καλόν λοιπόν είναι να μην υπάρχουν μέσα στις εικονογραφημένες βίβλες τις οποίες χρησιμοποιούμε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Καλόν είναι. Όμως εν τέλει την απόφαση ας την πάρει κάθε οικογένεια γιατί αν δεν δίνει καμία σημασία στο πρόσωπο όταν συμμελετά, μελετά μαζί με τα παιδάκια, τα μικρά, οι γονεί, η μητέρα, οι διετέρες, αλλά και ο πατέρα, το παιδί δεν σκανδαλίζεται και δεν ενοχλείται. Δεν έχω απάντηση καθαρή πέραν του ότι καλό είναι να μην σκανδαλίζουμε κανέναν εφόσον υπάρχει αυτή, αυτός ο σκανδαλισμός μέσα από τις εικονογραφημένες βίβλους ή οποιαδήποτε άλλη εικονογράφηση οποιαδήποτε άλλη εικονογράφηση ε, του προσώπου του Ιησού Χριστού. Εγώ προσωπικά για να είμαι ειλικρινής ενώπιον σας και ενώπιον του Θεού το αποφεύγω. Στα παιδιά μου ποτέ δεν χρησιμοποιούσα ή έβρισκα κάποιο τρόπο να το αποφεύγω ε, το, την σογραφία, την εικόνα του προσώπου του Ιησού Χριστού υποτίθεται. Ο Θεός να μας φωτίσει όλους, να κάνουμε αυτό το οποίο θέλει ο Θεός και ευαρεστεί το Θεό. Προχωράμε τώρα και στην επόμενη ερώτηση ε, ενός ανώνυμου αδελφού μας. Είναι δυνατόν να πειράζεται, δηλαδή να δέχεται επιθέσεις σε ένας χριστιανός από ακάθαρτα πνεύματα. Ε, βέβαια, βέβαια. Έτσι λέει η γραφή τουλάχιστον. Αν δούμε στην επιστολή προς Κορινθίους, παραδείγματος χάρη, στο 7ο κεφάλαιο, στο 7ο κεφάλαιο και στο πέντε εδάφιο διαβάζω. Μη αποστερείτε αλλήλου, εκτός εάν μιλάει για το ζευγάρι τώρα, έτσι, για τον άντρα και τη γυναίκα. Μη αποστερείτε αλλήλου, εκτός αν είναι τι εξ συμφώνου, προς καιρόν, για να καταγίνεστε στην νηστεία και στην προσευχή και πάλι συνέρχεστε επί το αυτό, για να μην σας πειράζει ο σατανάς για την ακράτειά σας. Επίσης και στην επιστολή πάλι Στην επιστολή πάλι του, πρώτης, την πρώτη προς Κορινθίους του Αποστόλου Παύλου λέει η γραφή «Πειρασμός δεν σας κατέλαβε η μη ανθρώπινος» αλλά και στην επιστολή προς Θεσσαλονικής να το βρούμε στην πρώτη Θεσσαλονικής στο τρίτο κεφάλαιο και στο πέντε εδάφιο είναι ένα πάρα πολύ αποκαλυπτικό εδάφιο διαβάζω «Δια τούτο και εγώ μη υποφέρον πλέον έπεμψα για να μάθω την πίστη σας μήπως σας επείρασε ο πειράζον και αποβεί εις μάτιν ο κόπος ημών. Τι είναι πειρασμός να πούμε μια φορά ακόμη, είναι η προσπάθεια του διαβόλου να ρίξει τον άνθρωπο από την πίστη του να τον γκρεμίσει από τη θέση του μέσα στην παρουσία του Θεού, να τον σκανδαλίσει. Ο Θεός βέβαια είναι γραμμένο, δεν πειράζει κανέναν άνθρωπο και μάλιστα ούτε πειράζεται, είναι απείραστος κακόν και ουδέναν πειράζει. Άρα λοιπόν τον πειρασμό τον φέρνει μόνο ο διάβολος. Επιτρέπει ο Θεός τον πειρασμό και μάλιστα στην επιστολή του Ιακώβου αναφέρεται στο πρώτο κεφάλαιο και στο δεύτερο εδάφιο, πάσαν χαρά νομίσατε τα αδελφοί μου όταν περισπέστη διαφόρου πειρασμού. Αλλά και στην Κυριακή προσευχή ο Χριστό λέγει: Μη είσαι ενέγκυση μα πειρασμών, προσευχόμενο προ τον πατέρα, αλλά ρίσαι η μας από το πονηρό. Το πειρασμό λοιπόν τον φέρνει ο διάβολο. Αλλά κάποιε φορέ τον επιτρέπει ο Θεό. Τον επιτρέπει ο Θεό για να δοκιμαστεί η πίστη μα. Το ξαναδιαβάζω λοιπόν Πάσαν χαρά νομίσατε αδελφοί μου όταν πέρισπες τις διαφόρους πειρασμούς γνωρίζοντες ότι η δοκιμασία της πίστεως σας εργάζεται υπομονή η δε υπομονή ας έχει έργον τέλειον για να είστε τέλειοι και ολόκληροι μειώντες εσείς μηδέν ελληπίες. Ο Θεός, λοιπόν επιτρέπει τον πειράζοντα να μας πειράξει κάποιες φορές για να δοκιμαστεί η πίστη μας και με υπομονή να κάνουμε το θέλημα του Θεού δηλαδή να αντισταθούμε στον διάβολο να αρνηθούμε και να μην τον πειρασμό και να μην πέσουμε στα πειράγματα του διαβόλου ώστε να αυξηθεί ο άνθρωπος να τελειοποιηθεί και να μην να είναι εις μηδέν ελλιπής. Και τον Κύριο μας τον Ιησούν Χριστόν τον πείραξε ο διάβολος και μάλιστα εφέρθη λέει η Γραφή υπό του Πνεύματος του Αγίου στην έρημον δια να πειραστεί υπό του διαβόλου. Άρα λοιπόν ο Θεός όχι μόνο επιτρέπει αλλά και θέλει να μας αφήνει να πειραζόμεθα υπό του διαβόλου για να φαίνεται η νίκη μας και η δοκιμασία της πίστεως μας ότι είναι στερεή και αμετακίνητη. Ότι είμαστε στερεοί και αμετακίνητοι στο Λόγο του Θεού. Βεβαίω όμως με προϋποθέσεις. Γι' αυτό και στην επιστολή του ο Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους στο 10 κεφάλαιο λέγει κάτι που είναι νομίζω πάρα πολύ σοβαρό και πολύ αποκαλυπτικό. ώστε ο πειράζον ο νομίζον ότι ήστατε, ας βλέπει μην πέσει. Πειρασμός δεν σας κατέλαβε, κατέλαβε μη ανθρώπινος. Πιστός όμως ο Θεός, όσοι δεν θέλει σας αφήσει να περαστείτε, υπέρνει τη δύναμή σας. Αλλά μετά το πειρασμό θέλει και κάμει και την έκβαση, ώστε να δίναστε να υποφέρετε. Για τούτο αγαπητοί μου, φεύγετε από τις ιδεολολατρίες εκεί στην ειδωλολατρία λοιπόν, παρουσιάζεται ε, ο πειρασμό πάρα πολύ εύκολα. Και ο Θεός μας λέει να αποφεύγουμε την ειδωλολατρία, γιατί έτσι ο πειρασμό ο οποίο θα έρχεται στη ζωή μας θα είναι ανθρώπινο. Συν πειρασμό ο Θεός θα κάνει και την έκβαση και σε καμία περίπτωση δεν θα επιτρέψει να πειραστούμε πάνω από τις δυνατότητές μας πάνω από τις δυνάμεις μας. Γιατί ο Θεός δεν θέλει να γκρεμιστούμε, δεν αφήνει το διάβολο να μας γκρεμίσει, τον αφήνει να προσπαθεί να μας γκρεμίσει, επειδή όμως γνωρίζει ο Θεός την καρδιά μας και τους νεφρούς μας, γνωρίζει δηλαδή τις επιθυμίες μας αλλά και τις δυνατότητες μας, είναι ο μόνος που γνωρίζει, γι' αυτό επιτρέπει τόσο να πειραστούμε, ώστε να δοκιμαστεί μεν η πίστη μας, αλλά να κάνει ενέργεια και επέμβαση ο Θεός, ε, ώστε να μείνουμε στην πίστη, να κατεσχυνθεί ο διάβολος και ο χριστιανός να στέκεται ένδοξο στην παρουσία του Θεού. Ακόμη περισσότερο μας εξηγεί περί πειρασμού ο Ιάκωβος, ο, ο αδερφό Θεός λέγοντας «Μη δεις πειραζόμενος σας λέγει ότι από Θεού πειράζομαι, διότι ο Θεός είναι απειραστός κακόν και αυτός ουδένα πειράζει». Πειράζεται δε ο άνθρωπος υπό της ιδίας αυτού επιθυμίας παρασυρώμενος και δηλαζόμενος. Αυτό είναι το μυστικό. Έχει μέσα του άνθρωπος την καρδιά του επιθυμίες τις οποίες εκδηλώνει στη ζωή του ο διάβολος αν και δεν ξέρει την καρδιά του αντιλαμβάνεται από το περπάτημα του ανθρώπου τις επιθυμίες, την ευκόλως όπως λέει η Γραφή εμπεριπλέκουσα μάσα αμαρτία με αποτέλεσμα γνωρίζει τα αδύνατα σημεία του ανθρώπου και εκεί προσπαθεί να πάρει άδεια από το Θεό να πειράξει τον άνθρωπο για να τον κρεμίσει. Και να τον κρεμίσει αν είναι δυνατόν χωρίς διόρθωση και να τον παρασύρει ανθρωποκτόνος όν εξ αρχής στην απώλεια. Άρα λοιπόν ο διάβολος σαν τον καλό ψαρά ρίχνει ένα δόλωμα στο ψάρι με το αγκίστρι απευθυνόμενος στην επιθυμία του ψαριού. Ο ψαράς γνωρίζοντας πια τι αρέσει σε κάθε ψάρι, το ψάρι γυρίζει γύρω γύρω, τσιμπάει και το πιάσε. Έτσι ακριβώς κάνει και ο διάβολος. Φέρνει τις επιθυμίες, προσφορές στην επιθυμία, με δελεασμούς, με προκλήσεις, με προσκλήσεις, αλλά και με απειλές. Έχοντας τη μεγάλη ε, το μεγάλο, τη μεγάλη απειλή στα χέρια του, είναι το θάνατο. Για το φόβο λοιπόν του θανάτου είναι νικητής επάνω στον άνθρωπο και επάνω στις επιθυμίες του. Ο άνθρωπος λοιπόν είτε με δελεασμό, είτε με πρόσκληση, είτε με πρόκληση, είτε και με απειλή, παρασύρεται και δελεάζεται. Από την επιθυμία του όμως, στην οποία απευθύνεται ο διάβολος πειράζει τον άνθρωπο έπειτα η επιθυμία του ανθρώπου που έχει παρασυρθεί και έχει δελεαστεί, του ανθρώπου που έχει παρασυρθεί και έχει δελεαστεί από την επιθυμία του και από τον πειρασμό, αφού συλλάβει η επιθυμία γεννά την αμαρτία. Δηλαδή η επιθυμία το δέχεται. Σε πειράζει, σου δίνει το δόλωμα και εσύ το αποδέχεσαι. Το αποδέχεσαι, το βάζεις μέσα στην καρδιά σου το οποίο λειτουργεί σαν σπέρμα μέσα στην καρδιά και ζωοποιείται. Και έτσι λοιπόν αφού συλλάβει γεννά την αμαρτία. Και έχεις πια τη δυνατότητα να εκτελέσεις την αμαρτία. Το συνέλαβες μέσα στην καρδιά σου, το αποδέχτηκες, γεννήθηκε η αμαρτία, εμφανίστηκε δηλαδή στο προσκήνιο η αμαρτία, την έχεις στα χέρια σου, μπορείς να την εκτελέσεις πλέον, είναι μπροστά σου και η αμαρτία εκτελεστήσα γεννά το θάνατο. Εάν την εκτελέσεις τότε ήρθε ο θάνατος, η επιθυμία και επιδίωξη του διαβόλου, ο θάνατος της ζωής σου. Ο άνθρωπος λοιπόν μπορεί να αντιμετωπίσει τον πειρασμό είτε άμεσα να μην παρασυρθεί ούτε να τελεαστεί που είναι το πιο ασφαλές και το πιο ανώδυνο, ο Κύριος να σε επιτιμήσει διάβολε, να αντιστεκόμαστε στον πονηρό άνθρωπο, να απομακρυνόμαστε όταν βλέπουμε το κακό, όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Παρ' όλα αυτά, αν παρασυρθεί ο άνθρωπος και δελεαστεί και συλλάβει μέσα στην καρδιά του την επιθυμία της αμαρτίας, τότε η αμαρτία θα γεννηθεί και τότε ακόμη ο άνθρωπος μπορεί να μετανοήσει έγκαιρα και να απομακρυνθεί από το Θεό και να νικήσει με υπομονή και με πίστη την, την πρόσκληση και τον πειρασμό αυτό του διαβόλου. Αλλά και όταν γεννηθεί η αμαρτία έρχεται μπροστά ο άνθρωπος στο να μπορεί να την εκτελέσει έφτασε στο σημείο, ένα βήμα πριν να εκτελέσει την αμαρτία και εκεί έχει δυνατότητα να μετανοήσει. Από τη στιγμή όμως που θα εκτελεστεί η αμαρτία τότε η αμαρτία γεννά το θάνατο, ο άνθρωπος εισήλθε στο θάνατο όχι ότι και πάλι δεν μπορεί να μετανοήσει, μπορεί αν προλάβει όμως. Θα του δώσει χρόνο ο Κύριος, θα του δώσει χρόνο ο Θεός. Γι' αυτό με σοφία αδερφοί αγαπητοί θα αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις, τους δελεασμούς, τις προσκλήσεις και τις απειλές του διαβόλου με απόλυτη εμπιστοσύνη στο όνομα του Χριστού και στην βοήθεια του Θεού. Μην ξεχνάμε ότι ο Κύριος μας και ο Θεός μας είναι βοήθεια ετοιμοτάτη σε όλους μας. Η απάντηση λοιπόν συμπερασματικά αν μπορεί να πειράζεται και να δέχεται πειρασμούς το παιδί του Θεού από το διάβολο είναι ναι. Με πολλούς τρόπους. Βεβαίω, δεν έχει δικαίωμα ο διάβολος να αγγίξει το παιδί του Θεού. Το παιδί του Θεού είναι φως. Δεν έχει δικαίωμα να το αγγίξει. Εκτός και αν το παιδί του Θεού δώσει τόπο στο, τόπο το, το, στο διάβολο. Γι' αυτό ο λόγο του Θεού λέει: Μη δίδεται τόπο στο διάβολο. Εάν δώσει τόπο στο διάβολο το παιδί του Θεού, τότε μπορεί να συμβούν πράγματα και σοβαρά, αλλά και απρόβλεπτα. Ο Θεό να μα φυλάει. Εμεί οι χριστιανοί έχουμε διακόψει κάθε σχέση με τον διάβολο. Τον επιτιμούμε πάντοτε στο όνομα του Ιησού Χριστού τον δένουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού επί το λόγο του Κυρίου και ο Θεός μας διατηρεί σε απόλυτη ελευθερία. Τέλος, θα πρέπει να τονίσουμε ότι δεν πρέπει ο Χριστιανός να φοβάται τον διάβολο γιατί είναι νικημένος, τον έχει νικήσει ο Χριστός πάνω στο σταυρό του Γουλγοθά. Δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα. Είναι ένα σκυλί άγριο που γαυγίζει, που επιτίθεται, αλλά είναι δεμένο. Δεν μπορεί να σε πλησιάσει είναι δεμένο το σκυλί αυτό το άγριο που γαυγίζει, ουρλιάζει και σου επιτίθεται και προκαλεί τρόμο. Είναι δεμένο. Μη φοβού, μόνο πίστευε. Μη φοβάσαι. Και η νίκη μας είναι η πίστη μας στο όνομα του Χριστού. Η ελπίδα μας στον παντοδύναμο Θεό. Εδώ όμως αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, τελειώσαμε και για σήμερα. Με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε μαζί στην επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε σας ευχόμαστε μέσα από την ψυχή μας κάθε ευλογία πνευματική στα εκουράνια δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Αμήν.